ο οποίος κράτησε την μπάλα, ντριμπλάρει, πολύ ωραία ενέργεια. Προσεγγίζει την περιοχή και στέλνει απέναντι αυτόν γκολ 1-0. 1-0 λοιπόν, αυτόν γκολ από τον Γιανγκό στο 22ο λεπτό. Η ΑΕΛ μπαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο νέο πρωτάθλημα ΣΥΤΑ. Από την εκπληκτική ενέργεια του Τζάρετ Χάσα, ο οποίος άφησε εκτεθειμένη την άμυνα του Άρη και έστειλε την μπάλα μπροστά από την εστία. Εκεί λοιπόν έγινε το λάθος από τον Γιανγκό. Να βλέπουμε την εκπληκτική ενέργεια από τον ακραίο επιθετικό της ΑΕΛ. Ο Τσέποβιτς ήταν έτοιμος να σκοράρει, ο Γιανγκό δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα και έτσι η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ. Πολύ ωραία ενέργεια πράγματι. Ο Τασίλβα εκτελεί. Δεν βγήκε ο Βανά από κοντά, η κεφαλιά θα χαθεί μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπάστο, ο Χιούκο Μπάστο ήταν ο παίκτης, ο Πορτογάλος που έκανε την κεφαλιά. Τασίλβα είναι τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Ο Μπακιαπέλα έκανε εξαιρετική ενέργεια και απέφυγε τον Τασίλβα και έστειλε την παλιά στην περιοχή. Ο Μούριελ την πρώτη απόκρουση στον αγώνα στο δυνατό σουτ που έγινε. Μπακιαπέλα. Σέντρα στην περιοχή της ΑΕΛ, η κεφαλιά που γίνεται από τον Σικόρσκι. Στη σωστή θέση ο Μουριέλ, ακόμα μια τελική του Άρη. Κάνε κίνηση απέναντι ο Μαγιαπέλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά πάνω από τον Μουριέλ, 1-0, 1-1. Ισοφαρίζει ο Άρης, απαντά στο 50 λεπτό, στο γκολ που σημειώθηκε στο ξεκίνημα του αγώνα. Να δούμε την φάση με την μακρινή παλιά από τον Καζού, η κεφαλιά. Μπράουν. Παλιά στην περιοχή, το γύρισμα και το σούτ, αλλά δεν ήταν καλό από τον Παπίκα. Μπάλα καταλήγει στον Μπέγκστον, θα δώσει κάθετα για τον Καζού. Το γύρισμα στην περιοχή, μπάλα περνά μπροστά από την εστία και φεύγει απέναντι. Μαγιαμπέλα στέλνει απέναντι στον Τζαβέ. Το γύρισμα, μπήκε στη φάση ο Νταβόρ, σούτα τον Μαγιαμπέλα πάνω από την εστία. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Είμαστε σε ένα κομβικό χρονικό σημείο του αγώνα. Διαμπλόνσκι. Ωραία στην περιοχή, γίνεται το σουτ, γκολ ο Παπίκα. 2-1, το γυρίζει ο Άρης. Είμαστε σε κομβικό χρονικό σημείο, από Αράου τα αρχίζουν όλα. Ο Γιαμπλόνσκι είναι ο παίκτης ο οποίος δίνει την ασίστ. Ψύχρεμα σταματά την μπάλα, τη στρώνει ο Παπίκα και με δυνατό σουτ.